Να υπενθυμίσω ότι σήμερα είναι μια μέρα που μοιράζουμε στον κόσμο κυπευτικά και τρόφιμα, όπως το κάνουμε κάθε μήνα. Αλλά εχθές κατέβηκε μια κυρία που είναι μένει πριν το όρος της θρυφτής πάνω, ολομόναχη, πρέπει να μην, και πέρυσι, ναι, το καλοκαίρι και πέρυσι γκρεμίστηκε τα μάξη, έπαθε μεγάλη ζημιά. Μαζέψαμε από το βουνό την πραμάτια της. Ναι. Και τώρα με τα χιόνια αναγκάστηκε να κατέβει κάτω, για πώς κατάβηκε δεν ξέρω κι εγώ, γιατί δεν μπορεί να είναι στο σπίτι αυτές τις μέρες. Και κάποιος τη φιλοξένησε, τώρα πλήρωσε κάποιο ξενοδοχείο για χθες το βράδυ. Και η γυναίκα θα πρέπει να παραμείνει 2-3 μέρες ακόμα ιεράπατρα και έκανε έκκληση αν μπορούμε κάπου να τη βάλουμε να κοιμηθεί για 2-3 μέρες. Εμείς εδώ δεν έχουμε κανένα χώρο να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό και το βγάλαμε ανακοίνωση. Κάνετε κάλεσμα λοιπόν σε όποιον μπορεί να βοηθήσει. Ένα κρεβάτι για 2-3 μέρες. Μάλιστα. Είναι μόνη τη, είναι ηλικιωμένη, είναι άρρωστη, είναι κακό χάλι, κακομοίρα. Ναι. Παρ' όλα αυτό αντέχει και ζει μόνη τη εκεί πάνω στην ελεύθερη φύση. Αλλά τώρα οι συνθήκες δεν το ευνοούν, δεν μπορεί να μείνει και αυτές τις μέρες. Έχετε απευθυνθεί σε κάποια δημόσια υπηρεσία γι' αυτό? Σε δημόσια υπηρεσία, εμείς προσωπικά όχι. Μια φίλη γνωστή δικηγόρος με πήρε χθες τηλέφωνο, η οποία για τον ίδιο λόγο είχε απευθυνθεί και παλαιότερα για την ίδια δεξιά και αριστερά πιθανόν. Και είχαμε βρει μια μικρή λύση. Τώρα περιμένουμε να δούμε αν κάποιος ανταποκριθεί ή κάποιο ξενοδοχείο στην πόλη, αν θέλει να τη φιλοξενήσει 2 μέρες. Δεν ξέρω ποιος θα ακούσει και τι θα είναι διατεθειμένος να κάνει. Γιατί είναι, εντάξει, είναι άμα και η ζωή της, δηλαδή, όμως μας λέτε ότι ναι, δεν μπορεί να μείνει. Έχει τις παθήσεις της, τις ασθένειές της και νομίζω ότι μπορεί να μείνει μόνη της αν έχει ένα καλό περιβάλλον. Τώρα το περιβάλλον είναι πολύ εχθρικό εκεί πάνω. Δεν μπορεί να μείνει ένας άνδρας μόνος του. Οπότε αυτό, για 2-3 μέρες. Αυτή δεν είναι και της πόλης παιδί, οπότε δεν μπορεί να παραμείνει. Αλλά κάτι πρέπει να φτιάξει μάλλον στο σπίτι ωστόσο και να... Τα προβλήματα στο σπίτι είναι τα... Ας πούμε, δεν τα γνωρίζω απόλυτα, γιατί δεν απευθύνθηκαν σε μένα γι' αυτό. Μου ζήτησαν να τη φιλοξενήσουμε αν μπορούμε κάποιον για 2-3 μέρες. Αυτό ζητήθηκε από εσάς περιπέρω. Ναι, γιατί εκεί που έχω πάει εγώ στο σπίτι της τώρα που έχει χιόνια δεν μπορείς να... Εντάξει, δεν θα μπορεί, δεν ξέρω αν έχει και θέρμανση, δεν ξέρω αν έχει και τέτοιες ευκολίες. Την κατεβάσανε κάτω στην πόλη, χθες κοιμήθηκε κάπου, σήμερα δεν έχει που να κοιμηθεί. Για 2 μέρες ακόμα τώρα. Λοιπόν, μπορεί να βοηθήσει. Αν κανείς ακροατής μπορεί να βοηθήσει ή αν κάποιος γνωρίζει κάποιο κατάλημα που μπορεί από αυτά τα τουριστικά ή ένα διαμέρισμα που το έχει κλειστό ούτως ή άλλως για 2 μέρες, 3 και βοήθεια του να είναι. Τι άλλο να πω. Μάλιστα. Δεν ξέρω, ίσως πρέπει να απευθυνθούμε και στις υπηρεσίες να δούμε και εκείνες από πλευρά του. Οι υπηρεσίες από πλευρά του μπορούν να τη φιλοξενούν σε ημερήσια βάση, πρωί-απόγευμα στο καπί, όσο είναι ζεστά κτλ. Αλλά για διανυκτέρευση δεν έχουμε κάποια υποδομή από την δημόσια υπηρεσία για να κοιμήσει κάποιον. Φαντάζομαι έτσι και από αυτή την δημόσια έκκληση. Όσοι μπορούν ναι, να βοηθήσουν. Από ιδιωτική πρωτοβουλία κάποιος, ναι, έτσι νομίζω ότι μπορεί να καλυφθεί, γιατί αν θα απευθυνθεί στις δημόσιες δεν υπάρχουν νομίζω υποδομή που μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, να υπάρχει ανταπόκριση από όποια πλευρά και να είναι. Και ναι, να βρεθεί έτσι ένας χώρος για αυτή τη γυναίκα για μερικές μέρες, μας λέτε. Ναι, για 2-3 μέρες θέλει. Μόνο 2-3 μέρες. Ωραία. Σας ευχαριστούμε για αυτή την επικοινωνία και ελπίζουμε να υπάρχει ανταπόκριση. Ειρήνη. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να μας πείτε. Μας είπατε ότι μοιράζετε κυπευτικά και τρόφιμα. Σήμερα είναι η μέρα που μοιράζουμε τα κυπευτικά και ο κόσμος τα περιμένει. Ευχαριστήστε να πω. Δηλαδή τα έχει ανάγκη, ήθελα να πω. Μεγάλη ανάγκη τα έχει. Και να υπενθυμίσουμε, ίσως θα ξαναπούμε και αργότερα την 1η Δευτέρα του Φεβρουαρίου που είναι 7 του μήνα, όχι η Δευτέρα που έρχεται. Επόμενη έχουμε και την αιμοδοσία. Μάλιστα. Θα έχουμε αιμοδοσία στην πόλη και θα ήθελα να τα ξαναπούμε γιατί λόγω των ημερών και του COVID πάνε σε τρίτο επίπεδο. Πολλοί αιμοδότες είχαν έρθει σε επαφή με θετικά κρούσματα, άλλοι είχαν ιό και έχουμε μειωμένο αίμα στις αιμοδοσίες εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Γιατί είτε κάποιοι νοσούν ή μπορεί να έρθουν σε επαφή με κρούσμα και να ανησυχούν και σου λέει αν δεν είμαι καλά να μην πάω να δώσω αίμα. Ναι, ζήτηση ή με κάποιο κρούσμα και σου λέει αν έχω και φυσικά και εμείς δεν παίρνουμε σε αυτούς. Οπότε το αίμα όπου και πηγαίνουν τα παιδιά της αιμοδοσίας μου είπαν σε όποιους συλλόγους και να πηγαίνουν η προσέλευση είναι μειωμένη εξαιτίας αυτού του σκηνικού.
Οπότε να, θα κινητοποιηθούμε βέβαια και εμείς με μηνύματα στους ομοδότες μας κτλ. Αλλά όσοι μπορούν και είναι ελεύθερο το ιστορικό τους από πυρετούς στο περιβάλλον και μπορούν, θα είναι καλά τη Δευτέρα να έρθουμε, γιατί θα σου πω, Ειρήνη, δεν ξέρω τι έγινε το μήνα. Λες και ανοίξανε τα χειρουργεία όλου του κόσμου, να πούμε, και έχουμε δώσει ένα σωρό αίματα στην Κρήτη και εκτός Κρήτης με χειρουργεία που γίνονται. Οπότε χρειάζεται να το καλύψουμε το αίμα. Μάλιστα, ωραία. Θα ξαναμιλήσουμε λοιπόν στη διάθεσή σας και πάλι λοιπόν τις επόμενες ημέρες, στις 7 του μήνα πάντως, σε κάθε περίπτωση το υπενθυμίζουμε. Κύριε Πασουλάκη, σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ.